Αν δεν ήταν ο Χρήστος και η Έλσα, η υπόθεση εις βάρος των βιαστών δεν θα είχε φτάσει σε δίκη. Χειραγώγηση και απειλές υφιστάμεθα από αυτόν και την γυναίκα του, ενώ με τον Χρήστο και την Έλσα, με τη βοήθειά τους, χειραφετηθήκαμε από την δική τους χειραγώγηση. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι τα επιχειρήματα και το ήθος των δικηγόρων της και των δικηγόρων του άντρα της ταυτίζονται. Μήπως ταυτίζονται και με τις πράξεις που οι φυσικοί μας γονείς έκαναν εις βάρος τους. Τι εννοείς δηλαδή? Κοιτάξτε, με το ίδιο ύφος και ο τωρινός δικηγόρος του, που είναι δικηγόρος άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων, ψεύδεται και παραπληροφορεί. Τώρα, ως προς αυτά που δήλωσε ο τελευταίος δικηγόρος του κατηγορούμενου, ξέρω πολύ καλά τι πάθαινα για χρόνια και ξέρω και πολύ καλά τι πάθαιναν και οι αδελφές μου, καθώς ήμουν και σε αρκετά περιστατικά μπροστά. Συνολικά έχει χρειαστεί να καταθέσω και να καταγγείλω πάνω από 24 φορές. Ήδη από στα 14 μου με έφεραν κατά την παράσταση με τον ίδιο το θήτη μου. Αυτό δεν είναι ο ορισμός του κρατικού βιασμού? Και να πω ακόμη ότι η αστυνομία ασχολήθηκε με τους κατηγορούμενους 18-19 μήνες μετά την πρώτη καταγγελία. Να σας πω ότι έχω και εγώ και η μεγάλη μου αδερφή μιλήσει για την σεξουαλική κακοποίηση και άλλων παιδιών μπροστά στα μάτια μας. Μάλιστα, κάποια από αυτά ήταν αλλοδαπά. Στην περίπου 20 ενήλικες μπροστά, όταν ο θείος μου κακοποιούσε δύο από αυτά και ήμουνα και εγώ παρόν. Ένας ακόμη κατηγορούμενος επίσης είναι από εκεί και τον θυμάμαι μέσα σε αυτό το σκηνικό. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η τοπική αστυνομία κάτι? Να μιλήσει η θεία μου, η σύζυγος του θείου μου. Ξέρω ότι φοβάται, αλλά όπως φοβηθήκαμε και εμείς στην αρχή να καταγγείλουμε, θα πρέπει και αυτή με τη σειρά της να βγει να μιλήσει. Έχω επίσης αναφερθεί για φωτογραφίες άλλων παιδιών που κακοποιούνταν από τους κατηγορούμενους και έχω μιλήσει και για φακέλους που ήταν στα γραφεία και στα εργαστήρια. Αναφέρθηκε ότι ο Χρήστος μου είχε δώσει χαρτιά τα οποία μου είχε γράψει την ΑΠΟ. Μία είναι και αυτό ένα από τα επιχειρήματά τους. Ο Χρήστος μου είχε παροτρύνει να καταγράψω σαν ημερολόγιο αυτά που είχαν συμβεί, ώστε να μπορώ να τα μεταφέρω στους ειδικούς και στις καταθέσεις μου ευκολότερα. Τώρα, όταν έχεις ένα παιδί 11, 12, 14 χρονών, το οποίο έχει να καταγγείλει και τους δύο γονείς του, να βγάλει όλο αυτόν τον βόθρο της ζωής που ζούσε και δεν ξέρει τι να πρωτοποιεί, και μάλιστα σε ένα κλίμα όπου ο ένας ο κηδεμόνας, ο ένας ο γονέας να απειλεί επί καθημερινής βάσεως, προφανώς και θα πρέπει να κρατήσει σημειώσεις. Αυτά λοιπόν έχει δηλώσει στην Μαρία Παναγοπούλου σε μια μεγάλη συνέντευξη που δεν κόψαμε σχεδόν τίποτα. Απλώς αυτό το κομμάτι που ήθελε να παίξει παρουσία του κυρίου Παπαδόπουλου για να έχετε το δικαίωμα της απάντησης. Οπότε σε λίγο θα ακούσουμε και τι λέει ο πατέρας στην Ρούλα Κουσκούρη. Να ακούσουμε όμως εσάς, γιατί σας καταγγέλει για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κοιτάξτε, διάλογο δημόσιο και μάλιστα τηλεοπτικά με αντίδικο εντολέα μου, δεν είναι η θέση μου να κάνω, έχω να πω επί των συγκεκριμένων δηλώσεων μόνο το εξής. Όλα καλά εάν οι αντίδικοι των εντολέων μου με αντιπαθούν και οι ίδιοι εντολείς και πελάτες μου με λατρεύουν. Πρόβλημα σοβαρό θα υπήρχε εάν συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς κάτι γίνεται σωστά από άποψη επαγγελματικών υποχρεώσεων από μέρους μου και αυτό προκαλεί αντιδράσεις. Απλώς σου λέει ότι τι λόγο έχει αυτό το παιδί σήμερα να καταγγέλει τον πατέρα του, το θείο του και άλλους 8 για ομαδικά όρια και μάλιστα στην πολύ παιδική και τρυφερή ηλικία και για πολλά χρόνια αυτό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι είναι το ζήτημα, δεν είναι, είναι κάτι άλλο. Που απασχολεί από την αρχή. Ένα ερώτημα το οποίο θα τεθεί εκ νέου πολύ σύντομα στο μέλλον.
Και ένα ερώτημα που ενδεχομένως θα κληθεί και σε πολύ μεταγενέστερα στάδια χρονικά της ζωής του να απαντήσει ο συγκεκριμένος καταγγέλων. Δυστυχώς δεσμεύομαι από τον κώδικα περί δικηγόρων και δεν μπορώ να δώσω καμία πληροφορία σε σχέση με τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία. Αυτό όμως που μπορώ να πω και μέχρι εκεί είναι το εξής. Όταν κάνουμε μια καταγγελία για μια πράξη που συνιστά σωματική κακοποίηση ή που έχει ως συνέπεια και τη σωματική κακοποίηση, είναι πολύ εύκολο να διαγνωστεί, εάν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα ή όχι, από μια συγκεκριμένη κατά περίπτωση εργαστηριακή, ιατροδικαστική, ιατρική. Δεν είναι πάντα. Μετά από πόσα χρόνια όμως. Μετά από πόσα χρόνια. Δεν είναι μόνο σε αυτό. Σε ορισμένα ζητήματα και μετά από αρκετά χρόνια. Κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε ότι σας συμπαθώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Δεν καταγράφονται πάνω στο σώμα μας όλες οι ερωτικές πράξεις. Τι απαντά ο πατέρας του 19χρονου. Μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια. Δεν είχαμε ανέσεις, είχαμε όμως αυστηρές αρχές και μάθαμε να ζούμε έντιμα και με αξιοπρέπεια. Μετά από πολλά χρόνια γάμου και 3 παιδιά, η σχέση μου με τη σύζυγό μου μπήκε σε κρίση και απομακρύνθηκα τόσο από την ίδια όσο και από τα παιδιά μου. Την ίδια περίοδο, το μεγαλύτερο παιδί μου ανέπτυξε ιδιαίτερη σχέση με έναν άνθρωπο που το έστρεψε εναντίον μου. Η εξάρτησή του από τον άνθρωπο αυτόν έκανε το παιδί μου να συμπεριφέρεται περίεργα. Όλα όσα λέει δεν έγιναν ποτέ, ούτε κατά διάνοια. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, εργαζόμαστε σκληρά για να ζήσουμε τίμια και δεν έχουμε βλάψει ποτέ κανέναν. Ο άνθρωπος αυτός πήρε κάποια στιγμή το παιδί μου και το πήγε στην ασφάλεια, όπου και το έβαλε να καταθέσει φρικτά και αισχρά πράγματα που ντρέπομαι ακόμα και να τα διαβάσω στην κατάθεσή του. Εκεί άνοιξαν τη σελίδα μου στο Facebook και άρχισαν να κατονομάζουν στην τύχη και να εμπλέκουν από τις φωτογραφίες φίλους μου, συγγενικά μου πρόσωπα, ακόμα και συνεργάτες μου στη δουλειά. Στη συνέχεια, και ενώ στην αρχή είχε στενή σχέση εμπιστοσύνης με την πρώην σύζυγό μου, όταν πέτυχε να απομακρύνει τελείως το παιδί μου από εμένα, ο άνθρωπος αυτός το έστρεψε, όπως μαθαίνω, και κατά της μητέρας του, για να το απομακρύνει και από αυτήν. Πράγμα που φαίνεται ότι το έχει πετύχει. Τον προηγούμενο μήνα πήγαμε στο δικαστήριο για να δικαστεί η υπόθεση και εκεί το παιδί, συνοδευόμενο πάντα από τον άνθρωπο αυτόν, ζήτησε αναβολή, χωρίς να μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Έχω αναθέσει την υπόθεση στον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο, στον οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρος ότι στο δικαστήριο θα βγει η αλήθεια.